και στη μία το μεσημέρι στον Ευαγγελισμό. Εκεί έφτασε ως διαπιστωμένο κρούσμα της νόσου του κορονοϊού, αφού λιγάκι νωρίτερα οι γιατροί του είχαν κάνει εξετάσεις και είχαν δει τα συμπτώματα της νόσου. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι με μάσκα αναπνοής, δεν έχει διασωληνωθεί και στον Ευαγγελισμό του γίνονται περαιτέρω εξετάσεις. Είναι οι πρώτες ώρες, άρα λοιπόν οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο και δεν μπορούμε να πούμε πολλά για την κλινική του ακόμη εικόνα. Οι επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές. Ο κύκλος βέβαια του πρώην υπουργού είναι ευρύς, πολλές και επαφές του, άρα ο ΕΟΔΗ θα έχει μεγάλη δουλειά τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά τη σύζυγό του, τα αποτελέσματα θα δείξουν αν έχει νοσήσει η κυρία Τζένι Κρεμαστινού ή όχι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λάμπρο. Συνδεόμαστε με το...